Buon. Πασάγια τον Νουόν, θα βγει ο Γάλλος, κάνει και τη σέντρα, ευκαιρία, τώρα το γκολ, 1-0. Ο Ιμπραήμι, ό,τι δεν έκανε σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, το πράττει τώρα. Ο Σκοπιανός, πολύ όμορφο γκολ, έπεσε ο Χατζηφραγκίσκου, ήταν όμως δυνατή η σέντρα από τον Έντβινόν. Έτσι ο Ερμής στο 33 ανοίγει το σκορ με τον Ιμπραήμι, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του σήμερα. Και νομίζω ότι δικαιολογημένα ο Σκοπιανός που έψαξε τον γκολ σε τουλάχιστον τρεις φάσεις νωρίτερα πετυχαίνει το τέρμα απόψε. Εδώ είναι η κάθετη για τον Νουόν. Θα βγει σαν δεξί εξτρέμο ο Γάλλος, αλλά φτάνει στον Ιμπραήμι. Δεν μπόρεσε ο Χατζηφραγκίσκου εδώ, παρά το γεγονός ότι έπεσε. Και ο Σκοπιανός επιθετικός του Ερμή χωρίς αντίπαλο ουσιαστικά και με εξουδετερωμένο τον αντίπαλο τερματοφύλακα θα κάνει το 1-0 στον αγώνα. Άρη τον γκολ που έπαιξε. Χριστοφή. Ψάχνει τον Παπαθανασίου. Πήρε αυτό στην κεφαλιά. Έρχεται ο Τούρκο μέσα στην περιοχή. Εδώ υπάρχει ανατροπή και όντως το πέναλτι θα το σφυρίξει ο Αντώνης Χριστοδούλου. Καθαρή φάση νομίζω. Από τον Γιώργο Αρέστη ανατροπή στην προβολή που έκανε. Πήρε πόδι του Τούρκο. Κίτρινη κάρτα για τον παίχτη της Δόξας και πέναλτι για τον Ερμή κεφαλιά του Παπαθανασίου. Ο Τούρκο τσίμπησε μπάλα. Καθαρή φάση. Το πέναλτι από τον διαιτητή και ευκαιρία για τον Ιμπραήμι να πετύχει ένα δεύτερο προσωπικό γκολ στο σημερινό παιχνίδι για να κάνει έτσι το 2-0. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει ο Ιμπραήμι απέναντι από τον Γιάννη Σιδεράκη. Κάρτα είναι στον Αρέστη, το είπαμε, όσον αφορά τον παίχτη που έκανε την παράβαση. Και ο Ιμπραήμι απέναντι από τον Σιδεράκη στο 88 για το 2-0 στον αγώνα. Σκοπιανός στα 11 βήματα, τώρα σφυρίζει ο Αντώνης Χριστοδούλου, εκτελεί ο Ιμπραήμι, 2-0 ο Ερμής. Ωραία εκτέλεση, εύκολο γκολ. Ο Ερμής πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ κλειδώνοντας με μια δεύτερη νίκη απέναντι στην ομάδα της Δόξας, στην πρόκρισή του στην οκτάδα του κυπέλου Coca-Cola. Είναι καλύτερος ο Ερμής, θα μπορούσε σίγουρα να πετύχει περισσότερα γκολ έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι. Η ομάδα της Αναδίπου η οποία θα επικρατήσει στον αγώνα για δεύτερη φορά κόντρα στην Δόξα και θα περιμένει πλέον να μάθει αντίπαλο στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο στόχος για το συγκρότημα του Νικόδημου Παπαβασιλείου σαφώς και έχει επιτευχθεί μετά τις δύο νίκες απέναντι στην Δόξα στο παιχνίδι του Μακαρίου την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και στο σημερινό.